προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όμως σήμερα είναι το ίδιο μεγάλα όπως και πολύ παλιότερα. Δυστυχώς, οι σκληρές πολιτικές της λιτότητας που επιβάλλονται και στη χώρα μας με το μνημόνιο, τις επιβάλλει η Τρόικα, είναι πολιτικές που μας οδηγούν έναν αιώνα πίσω. Ακυρώνουν δικαιώματα και κατακτήσεις που αποκτήθηκαν με αγώνες και θυσίες των εργαζομένων. Επειδή η μόνη λύση στην κρίση είναι αυτή τη στιγμή οι αγώνες που κάνουμε, αν θα επιβάλλουμε τη διαγραφή του χρέους, τον εργατικό έλεγχο και το πώς ουσιαστικά θα σταματήσουμε τα μνημόνια, όχι επειδή θα βγάλουμε μια κυβέρνηση που θα το θέλει και θα πάει να διαπραγματευτεί με τους τραπεζίτες, αλλά πώς οι ίδιοι εργαζόμενοι σε κάθε χώρο δουλειάς θα σταματήσουν τα μέτρα και θα πάρουν συνολικά την οικονομία στα χέρια τους. Σύνταξη δεν έχει βγει, την περιμένω. Είμαι εδώ και 5 μήνες που έχω καταθέσει. Περιμένω τη σύνταξη και από ό,τι πληροφορούμε από συναδέρφους συνταξιούχους, ήδη κάθε μήνα και λιγότερα. Στην ουσία δεν ξέρω τι θα πάρω. Άλλα περίμενα και άλλα θα έρθουν. Είμαστε δύο, είμαστε τρεις. Είτε από ακραίες φασιστικές ομάδες, είτε